χέρια μας ήρθε ένας νέος δίσκος και είδαμε Ηλίας Ανδριόπουλος, ο Φιλόπατρης, Μανώλης Μητσιάς, ο Τάσης Οξυγιανόπουλος και είπαμε δεν μπορούμε να τον καλέσουμε. Ο Ηλίας Ανδριόπουλος επίσης λέγαμε λίγο πιο πριν ότι έχει να εμφανιστεί τηλεοπτικά ίσως πάνω από 15 χρόνια. Ναι, να μιλήσω για μουσική μου και αυτά. Ναι. Μια παραγωγή σου, ναι, ναι. Να... με μουσικούς, να παίξουμε. Γι' αυτό είναι μεγάλη η τιμή μας που βρίσκεστε εδώ. Καλωσορίζουμε φυσικά. Σας ευχαριστώ, κύριε. Αφού το θηρίο, τον Νταμάρη, τον Μανώλη Μητσιά, σκάβει στο Μητσιά, βγάζει ο Μητσιάς 50 χρόνια και βάλε αυτή η υπέροχη βυζαντινή φωνή του. Και να συστήσουμε και τους δύο μουσικούς που θα είναι κοντά μας. Θα είναι στο πιάνο, μαέστρο. Στο πιάνο είναι ο Θάνος Ζιάκας. Και στο μαντολίνο Μπουζούκι, ο Ηρακλής Ζάκας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ας έρθουμε στο σήμερα, έτσι. Ναι. Φιλόπατρης. Ο Φιλόπατρης. Τι είναι εδώ, τι έχουμε. Το CD αυτό δομείται πάνω σε 5 ποίηματα του Ανδρέα Κάλβου και σε ένα κόμμα το Οδυσσέα Ελίτη. Μέσα σε αυτό τον τόνο και το κλίμα των ποιητών έγραψα και εγώ κάποιους στίχους που συμπληρώθηκε όλο το μουσικό, ας πούμε, όλος ο μουσικός αυτός κύκλος. Όπως είπες, ο άξονας του CD είναι μια πολύ καλή χοροδία, η σύγχρονη έκφραση, τη διευθύνει ο Θωμάς Ζουζιώτης και η κορύφωση, θα έλεγα, του τραγουδιστικού μέρους είναι η παρουσία του Μανώλη Μητσιά που τραγουδάει δύο τραγούδια, το τραγούδι στο Βέρδι και το με την Πατρίδα στα Κουπιά και του Τάση Χριστογιαννόπουλου, ο οποίος τραγουδάει μαζί με τη χοροδία τρία τραγούδια από τις ωραίες του Κάλβου. Αισθάνομαι όμως ότι είναι μια κατάθεση ψυχής για όλα τα δεινά που περνάει η πατρίδα μας. Είναι μια μαρτυρία, είναι μια καλλιτεχνική μαρτυρία στις δυσκολίες που περνάμε και... με πολύ αγάπη, με πολύ, θα έλεγα, ψυχή έγινε όλη αυτή η εργασία από το κέφι όλων αυτών των φίλων καλλιτεχνών και αναφέρεται οπωσδήποτε με το υπενιχτικό τρόπο που μπορεί να αναφερθεί ένα τέτοιο CD στα προβλήματα και στους προβληματισμούς της τελευταίας εποχής. Μανώλη, σε παίρνει τηλέφωνο ο Ηλίας και σου λέει έλα να τραγουδήσεις. Έχετε ξανασυνεργαστεί μαζί με τον Ηλία, δισκογραφικά? Ναι. Έχω τραγουδήσει ένα από τα ωραίτερα ελληνικά τραγούδια. Σε πρώτη εκτέλεση του Ηλία, το τραγούδι του παλιού καιρού, σε στίχους του Γκάτσου, αφιερωμένο σε Σεφέρη. Και θεωρείται από τα πιο ωραία τραγούδια, όχι μόνο το σαν ποίημα, αλλά και η μουσική του Ηλία, η οποία πραγματικά εντυπωσιάζει αυτούς που το ακούσανε. Μετά τραγούδισα σε ένα δίσκο με ποίηματα του Σεφέρη. Αργοναύτες. Αργοναύτες, ναι. Και γενικώς έχουμε έτσι συνεργαστεί με τον Ηλία σε πάρα πολλές συναυλίες. Είναι ο άνθρωπος που ό,τι και αν μου πει θα πάω κατευθείαν, δεν εξετάζω ποιος είναι και τι είναι και τι έχει γράψει. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που γράφει είναι πολύ καλό πάντα. Όπως τα τραγούδια για αυτά τα δυο, τα οποία είναι αλλιώτερα τραγούδια. Δεν είναι για αυτά που βλέπουν στο βράδυ στους διαγωνισμούς, στα νέα ταλέντα. Είναι άλλα τραγούδια. Να ακούσουμε, άλλα ακούσουμε κάτι, Μανώλη. Να είσαι και λίγο Φιλόπατρης. Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι από αυτό. Βεβαίως, με χαρά. Ωραία, για πάμε. Να ακούσουμε με την κατανοησή σας, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα παίζουμε. Που τα παρουσιάζουμε τηλεοπτικά. Εκτός από το στούντιο που φωτογραφίσαμε. Είναι πρώτη πανελλήνια. Και επειδή βγαίνουμε στην Ευρώπη και στην Κύπρο, είναι και πανευρωπαϊκή. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε λίγο να διευθύνω. Βεβαίως, βεβαίως, ό,τι θέλετε. Με έναν ύμνο και εντό το όνομά σου, με ένα φως αγρυπνό στη σιγή. Στα σκοτάδια
σε πήξαν μισή. Ένα σκύρτημα νύχτας του Μάη σου χαϊδεύει γλυκά το κορμί. Πολύ όμορφο, υπέροχο. Το τραγούδι του Βέρντι. Και ο Μητσιάς, είναι το τραγούδι βέβαια... του Βέρντι, ναι. Με τους συμβολισμούς του. Με τους συμβολισμούς, τις αλληγορίες του, για να συμπεριθεί η ποιήση. Ήταν ανάγκη αυτό να γίνει κάτι, γνώμη σου, δηλαδή σε έτρωγε. Ναι, βέβαια. Ναι, ήταν μια ανάγκη που έπρεπε να καταγραφεί από μένα όλη αυτή η εποχή, όλη η δυσκολία αυτής της εποχής, η δυσκολία των ανθρώπων, η δυσκολία της χώρας. Πού θα φτάσει, πώς θα τελειώσει αυτό το δράμα, αυτή η τραγωδία. Mm-hmm. Και ο τίτλος του Φιλόπατρη είναι, τον δανείστηκα από την πρώτη οδή του Κάλβου. Του Κάλβου, mm-hmm. Ναι, ο τίτλος του Φιλόπατρη, mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε τέσσερα. Τώρα δεν θα πούμε το παρελθόν σου. Το παρελθόν σου είναι πάρα πολύ γνωστό. Και η κύκλη που έχει κάνει, το 1976 ξεκινά στη δισκογραφία και μετά αναπτύσσει και σε ποιήση και σε στίχους. Έχει κάνει και γκάτσο, έχει κάνει και τόσους, έχει γράψει τραγούδια σταθμούς. Έτσι, τι να πρωτοθυμηθούμε, τουλάχιστον 3-4-5 από αυτά είναι από αυτά που τραγουδάς θέλεις δεν θέλεις σε μια παρέα και αυτό είναι επιτυχία. Ήταν η άβρα της εποχής που μας όλοι, τους καλλιτέχνες της γενιάς μου και ένας από αυτούς είναι ο φίλος ο Μανώλης μας συνεπήρε και μπορέσαμε, ας πούμε, είχαμε ένα κέφι. Ασυγκράτητο κέφι. Ήταν και άλλα πράγματα. Να γράψουμε τραγούδια. Μαέστρο ήταν αλλιώς. Όμως το κέφι παραμένει αναλύωτο και αυτό φαίνεται από τη νέα σας δισκογραφική δουλειά, στην οποία γράφετε τα περισσότερα τραγούδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε το επόμενό μας. Ο Ηλίας έχει γράψει σπουδαία λαϊκά τραγούδια. Θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Πάμε σε μία ταβέρνα να βράδυ διασκεδάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσουμε ένα τραγούδι του Ηλία εκεί. Αυτό του είπα πριν. Τουλάχιστον. Πέντε, στην τύχη τώρα, να πάνε έξι, να είναι εφτά. Είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Ανδριόπουλο, θα πούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Βεβαίως. Ο Πεδικός έλεγε κάποτε σε έναν μεγάλο συνθέτη, μεγάλος μας, του λέει, καλά και εσύ έγραψε ένα τραγούδι. Εννοούσε αυτό που τραγουδάει ο κόσμος. Σωστό, σωστό, σωστό. Ναι. Αυτό το λέγει έγραψε σπουδαία τραγούδια. Αυτό το λέγει το που είπε και μεταξύ μας, το λέγει ο Ζαμπέτες. Πηγαίνανε νέα παιδιά και κάποιοι γίνανε και πολύ γνωστοί και του λέγανε γράψει αυτό, αυτό, αυτό και του λέγε τραγουδιέτε κανένα αυτό το βράδυ σε κανένα ταβερνάκι. Όχι, ξέρω εγώ. Μάθε πρώτα αν τραγουδιέται και μετά έλεγε να πει γράφει. Όχι μόνο αυτό, έλεγε το τραγούδι λέγε, να είναι επιτυχία να πάει στον κόσμο και Ζαμπέτε. Αν το πρωί την ώρα που πλένει η νοικοκυρά τα πιάτα δεν το σφυρίξει, δεν γίνεται με τίποτα. Σωστό. Πάμε το επόμενο μανόλι μας. Με την πατήρα στα κουπιά. Μουσική.
για την ψυχή μου. Και τα πικρά τα χρόνια σου ρίμαξαν τη ζωή μου, ρίμαξαν τη ζωή. Πατρίδα στα κούπια με ένα παλιό μαράζι, σεριάνισα όλη τη γη. Μα Ελλάδα δεν εφάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα μαέστρο, να κάτσεις. Είσαι τιμωρία σήμερα. Είναι λίγο επικίνδυνο σήμερα να μιλάς για Ελλάδα ή για πατρίδα. Μπορεί να χαρακτηριστεί λίγο τίποτα έτσι. Ναι, όποιος μιλάει για πατρίδα, εντάξει, είμαστε σε μια εποχή που είμαστε άγριοι και αμέσως μπορούμε να βάλουμε άσχημες ταμπέλες περί εθνικισμού, περί οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι κακό να αγαπάει κανείς τη χώρα του. Αλλά εκείνο που είναι σίγουρο ότι όλοι οι Έλληνες, πιστεύω ταπεινά το λέω, αγαπούν αυτή τη χώρα, την αγαπούν. Τι βλάπτουν, τι είναι η μάνα τους, τι προσβάλλουν, τι ροκανίζουν, τι ποδοπατούν. Την αγαπούν πάρα πολύ αυτή τη χώρα, γι' αυτό και δεν μπορούν να ζήσουν και ευτυχισμένοι έξω. Έτσι. Ο νόστος ο ελληνικός είναι περίπου 3.000 ετών. Λοιπόν, μια μικρή παρένθεση. Αυτά θα παρουσιαστούν κάπου. Ναι. Πες μας αυτό για να προχωρήσουμε. Η επίσημη λίγο παρουσίαση του έργου αυτού, του CD, του Φιλόπατρη. Πήγε η Σόνια και βρήκε κάτι. Για πες το, Σόνια, τι είναι αυτό. Θα γίνει στο Νιάνο, την άλλη Τρίτη. Στον Ιαννό την Τρίτη σε 9 το βράδυ. Τώρα αυτή την Τρίτη που έρχεται. Αυτή την Τρίτη, μάλιστα, ναι. Με τη χοροδία, τη σύγχρονη έκφραση επί σκηνής. Ο Μανώλης ο Μητσιάς θα τραγουδήσει μαζί με τη χοροδία τα τραγούδια που ακούσαμε απόψε. Και με τη συντροφιά θα μιλήσουν μια εκλεκτή συντροφιά φίλων, όπως ο Νότης ο Μαυρουδής, ο Μίλτος Σολογιάδης, ο Μαέστρος, ο Γιώργος Ονεβασίτης, ο Μουσικοκριτικός και ο Ηλίας ο Λογοθέτης. Πάρα πολύ ωραία. Την άλλη Τρίτη, λοιπόν, μάλιστα, στον Ιαννό. Ωραία. Ωραία. Εδώ όμως θα μας επιτρέψεις, βεβαίως, είσαι μεγαλόκαρδος, πια τα κατάφερες πολύ καλά, δεν έχεις πρόβλημα, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι ο Μανώλης ο Μητσιάς, το οποίο αυτό που θα πω δεν χρειάζεται να το πω, διότι είναι, δεν πέφτει καρφίτσα, στον Παρνασσό τη Δευτέρα στις 8.30 συνεχίζει το τελευταίο σας ταξίδι. Μάλλον το τελευταίο μπορεί ταξίδι του. Μπορεί να συνεχίσει, ο Γκάτσος που αγάπησε. Μπορεί όμως και να συνεχίσει, είναι ο Γκάτσος που αγάπησε, είναι μαζί σου αυτό το υπέροχο κορίτσι, το πλάσμα, το καταπληκτική, το καρυοφυλιά Καραμπέτη. Η καρυοφυλιά Καραμπέτη. Και όποιος θέλει, δεν ξέρω, ας τηλεφωνήσετε πρώτα, γιατί... Οφείλω να ομολογήσω ότι είχαν αυτές οι παραστάσεις πάρα πολύ επιτυχία. Ναι. Ο κόσμος, δηλαδή, ο Ηλίας ήρθε και τα είδε εκεί. Και ήταν... Το μαθαίνουμε από παντού. Ναι. Είναι και τα καλά και τα άσχημα νέα κυκλοφορούν. Ήταν ότι ωραιότερο έγινε το χειμώνα, γιατί πήγα και είδα τη βραδιά του Γκάτσου. Και ομολογώ ότι είναι το ωραιότερο αφιέρωμα και ίσως δεν θα υπάρξει τόσο καλό αφιέρωμα στον Γκάτσο. Γιατί έδεσε μία άποψη
του Μανώλη, της Αγαθής Δημητρούκα, των δύο παιδιών με το αφαιρετικό σχήμα. Μόνο με δύο μουσικούς, ο Ηρακλής και ο Αχιλλέας. Ο Ηρακλής και ο Αχιλλέας στο πιάνο και η παρουσία, η πολύ λυτή και η πολύ μετρημένη της Καριοφυλλιάς. Καταπληκτική. Πραγματικά. Μακάρι να πάρει παράταση. Αυτά λοιπόν τη Δευτέρα. Εγώ το ξαναλέω, μην ταλαιπωρηθείτε, τηλεφωνήστε πρώτα στον Παρνασσό, αν υπάρχουν θέσεις και ίσως να πάρετε και κάποιο μέλλον ακόμα, δεν το ξέρω αυτό. Με ενημερώνουν ότι οι χρόνοι μας έχουν περιοριστεί πολύ. Λέμε να πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Εμείς ευχαριστούμε τον Ηλία Ανδριόπουλο πάρα πολύ. Τον ευχαριστούμε που επιλέγει επίσης κατόπιν συνεννόηση την εκπομπή να παρουσιάζει το νέο του δίσκο, τον τόσο καινούριο δίσκο του. Και να του ευχηθούμε τα καλύτερα. Ραντεβού στον Ιαννό, λοιπόν, όποιος θέλει την Τρίτη. Ευχαριστούμε τον Μανώλη και Λιτσιά. Κλείνουμε με τι μαέστρο. Το τραγούδι του παλιού καιρού σε ποιήση Νίκου Γκάτσου. Νίκου Γκάτσου, τέλεια. Θα απαγγείλει η Ηλία μου στο μισό. Ναι, θα απαγγείλω εγώ στο διάμεσο. Άρα, μπορεί να πάτε στο άλλο μικρόφωνο. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Για αυτό το δώρο που μας κάνετε σήμερα στους τηλεθεατές μας πρωτίστως. Και εσείς κάθε μέρα μας κάνετε έτσι ωραία δώρα. Κάθε μέρα η εκπομπή σας έχει μια αξιοπρέπεια που σπανίζει. Πάμε. Του ναυαγό που χάθηκε, μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Και από τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που μεγάλη φτάνει Τρίτη κι Ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, τον Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι όταν θα ειδείς κρυφά στο μέτωπό σου να λάβει μια παλή μαρμαρική, τα λωτινό πεφτάστερο σηκώ σου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερεί στο βράχο τον δικό σου. Αλλάζουν οι καιροί, περνάν τα χρόνια, του κόσμου το ποτάμι είναι θολό.
Μα εγώ θα βγω στον ήρω τα μπαλκόνια για να σε δω σκυμμένο στο πύλο, καράβια να κεντάς και γέλιδα.